αυτό θα είναι το τελευταίο επεισόδιο του Little Nightmares. Ή θα το τερματίσω, ή θα μπαγκάρει και θα κνευριστώ και θα το κλείσω. Ένα από τα δύο θα γίνει, θα δούμε. Επιστρέφουμε στην εκμετάλλευση αθώων πλασματακίων, τα οποία λέγονται gnomes. Ένα λουφάρι. Αυτό εδώ γιατί λουφάρι? Σε είδα. Επέστρεψε. Δεν έπρεπε να τα αφήσουμε λουφάρι. Anyway, εγώ τώρα θα γυρίσω εκεί που ήμουνα. Το έχετε δει στο παραπροηγούμενο επεισόδιο, ουσιαστικά στο πρώτο, οπότε θα γυρίσω εκεί που ήμουνα και τα ξαναλέμε όταν γυρίσω. Λοιπόν, επέστρεψα εδώ πέρα. Αυτό που δεν είχα κάνει την άλλη φορά είναι να πάω εδώ. Δεν ξέρω γιατί είχα χάσει ένα ολόκληρο δωμάτιο. Γιατί η παρατηρητικότητά μου δεν με βοηθάει σε αυτά τα παιχνίδια. Αυτό είναι μαντρωμένο εκεί μέσα, κάπως πρέπει να το κατεβάσω. Έλα τώρα από εδώ. Δεν μπορεί να πιαστεί από εδώ, μου λέει. Μπορεί να πιαστεί από αλλού, από εκεί δεν γίνεται. Τέλος πάντων, ανέβα εδώ πάνω. Έχουμε ασφυρί. Δεν μπορούμε να το κάνουμε κάτι. Α, κάτσε! Ωραία, αν. Θα έρθει γενικά. Α, άμα χοροπηδάω απλώς. Δεν τραυματίστηκε, όχι. Δεν μπήχτηκε το γυαλί στο κρανίο του ή κάτι. Είναι όλα καλά. Είναι ταλαιπωρημένο, μικρό και φοβισμένο. Έλα εδώ να σε εκμεταλλευτούμε. Μπράβο. Ωραία, εδώ τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι μπορώ να κάνω. Έλα εδώ μαζί μου. Εκεί πάνω δεν ξέρω αν έχει κάτι. Κάτι μου λέει ότι αυτή εδώ η πόρτα ίσως ανοίγει με αυτό το καροτσάκι που είναι πάνω στις ράγες. Ή άμα τα μαζέψουμε όλα και απλά έρθουνε. Είμαστε πάλι. Α! Πήγα να πω είμαστε πάλι εδώ στο μάτι, αλλά αυτό μπορείς να το ξαναπατήσεις. Όπα, δεν ήθελα να το πατήσω. Εκεί ήταν η Six από το πρώτο λινάρι μας και αυτό ήταν. Έχουμε κάτι άλλο. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Ήθελα να δω πού θα πάει η Six, τέλος πάντων. Ίσως ήταν κάποιο easter egg το οποίο έχασα μόλις τώρα. Δεν βαριέσαι. Έχει πλάκα που αυτό το DLC τέλος πάντων έχει αυτά τα πραγματάκια τα οποία δουλεύουν με AI. Αλλά γενικά η AI πρέπει να είναι λίγο ηλίθια, να μην είναι πάρα πολύ καλά προγραμματισμένα. Τώρα έχει καθίσει εκεί στη γωνία, έχει γούστα ξαμπαγκάρι. Αν ανοίξω αυτή την πόρτα, θέλω να μείνει ανοιχτή παιχνίδι, ναι. Μην μου κάνεις πάλι καμιά κουτσουκέλα. Τέλος πάντων, πάνω μαζέψω τα άλλα. Παιχνίδι. Παιχνίδι. Έχει μπαγκάρι και δεν μπορώ να το πιάσω τώρα. Διάολο, έχει καθίσει στη γωνία του και δεν μπορώ να το πιάσω. Γιατί συμβαίνει αυτό? Restart. Εγώ θα υποφέρω. Εσείς δεν θα δείτε τίποτα, αλλά εγώ θα υποφέρω για να καταφέρω να το στρώσω αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Εγώ υπέφερα λίγο, τα έχω μαζέψει όμως και. Τα τρία εδώ πέρα, νομίζω δεν έχει άλλα. Ωραία, πόρτα. Άνοιξε. Η πόρτα είναι ανοιχτή, παιδιά. Λοιπόν, ελάτε όλα εδώ πέρα. Και εσύ που κρεμιέσαι. Μην κλείσει η πόρτα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε σιγά. Το άλλο που είναι, μωρέ. Που... Έλα και εσύ, διάολε. Ωραία. Λογικά τώρα, πηγαίνουμε όλοι μαζί από εδώ, ναι. Το καλό είναι ότι από εδώ και πέρα δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν το έχουμε προχωρήσει. Θα μάθουμε μαζί, υποθέτω. Αντέχουμε. Το έχουνε, εξαιρετικά νέα, μπράβο. Ωραία. Αυτό τώρα το πάω εδώ και το βαράω με δύναμη, ας πούμε, και ανοίγει πόρτα ή κάτι. Ποια δύναμη δηλαδή? Τέλος πάντων. Όχι. Άρα γιατί το έφερα εδώ? Μπορούμε να ανέβουμε πάνω? Εγώ μπορώ, εσείς δεν ξέρω, τέλος πάντων, περιμένετε. Ξέρετε, αυτό πρέπει να είναι εδώ λογικά, γιατί νομίζω ότι με δύο δεν μπορούσα να το σύρωσε εδώ πέρα. Θα ανέβει, αν μπορείτε να ανέβετε εδώ πέρα πάνω. Δεν πιάνεται. Όχι, σου λέει, δεν θέλω. Μπορεί να κάνω και λάθος από την άλλη. Πάμε πίσω. Το καλό είναι ότι εδώ είναι κατηφόρα. Οπότε, άμα τα αφήσω, λογικά φεύγει. Δεν χρειάζεται κάτι. Ωραία, εκεί έχει κάποιο κουμπί στο τέλος. Ίσως έχει κάποιο κουμπί, αλλά δεν μπορούσα απλά να το πατήσω, ας πούμε. Πρέπει να κουμπίσει αυτό. Οκ. Okay. Ανέβα. Ωραία, εδώ πάνω τώρα. Εγώ τι κάνω, ας πούμε. Έχει κάποιο άνοιγμα. Δεν έχει κάποιο άνοιγμα εδώ πάνω. Τι, γιατί είμαι εδώ πάνω? Δεν ξέρω, με μπερδεύει το Little Nightmares. Θέλω αυτό. Το έκανα για το μυστικό, ας πούμε. Άρα απ' την άλλη πρέπει να πηγαίνω. Εδώ είναι απλά ένα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό βασικά. Κάτι που βάζει μέσα στην τσέπη. Εν τω μεταξύ έχω βάλει δύο τέτοια μέσα. Α, εδώ έχει κάτι, περίμενε. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Anyway. Πέθανες, βρεδιά, όλε. Όχι, σήκω. Ωραία. Κάτι κάνω από την άλλη. Ελάτε. Ελάτε. Δεν μπορούνε. Πάμε όλα. Έχει μείνει κάτι πίσω πάλι. Τι αμαρτίες πληρώνω. Πάμε. Η πόρτα δεν ανοίγει. Εκεί πέρα πάνω δεν μπορώ να ανέβω. Μπορώ να ανέβω εδώ. Μη. Τι έπαθε αυτό. Ηρέμησε. Κάτι είχε πάθει για λίγο. Είχε σαλτάρει. Τέλος πάντων. Μας λείπει πάλι ένα, έτσι. Δεν ξέρω που έχει πάει. Έστω ότι δεν το χρειαστώ. Τέλος πάντων. Μπορώ να ανέβω τώρα εδώ πάνω. Πριν δεν πιανότανε. Τώρα άλλαξε. Α, εδώ πιάνεται. Μπράβο. Έχει κανένα άνοιγμα ο τείχος να φύγω.
Αυτό δεν ξέρω αν είναι χρήσιμο. Α, έχει ένα άνοιγμα είναι αυτό. Άνοιγμα είναι αυτό. Κάποια μέρα πιστεύω θα καταφέρω να περάσω. Πέρασα καταπληκτικά. Να μην πέσεις. Δεν πέθανε όμως. Όλα καλά. Λογικά κάπου πρέπει να έχει ένα μοχλό για να ανοίγω εγώ αυτή την πόρτα. Γιατί αλλιώς είναι άχρηστη. Εκτός και αν το παιχνίδι περίμενε ότι θα περάσω από εκεί πάνω. Οπότε είναι εκεί πάνω ο μοχλός. Αυτό ανοίγει. Όχι. Α, έχει εδώ. Οκ. Okay. Δούλεψες ότι θα μείνει για ανοιχτή η πόρτα. Λοιπόν, δεν ξέρω. Κάποιο λείπει. Πού έχει πάει αυτό που λείπει. Το θέλω. Θα το ψάχνω τώρα. Γιατί συμβαίνει αυτό με το AI. Έπεσε το άλλο κάτω. Α, να το. Και τώρα έμεινε το άλλο πίσω. Ωραία. Θεωρητικά πάλι αυτό θα πάρει το δρόμο του εδώ πέρα στην κατηφόρα. Θα δουλέψει πάλι βαρύτητα για εμάς. Α, θα σπάσει την πόρτα. Λογικά, ναι. Θα έπρεπε να βγάλει αυτό το ξύλο. Δεν ξέρω. Όχι, το διέλυσε. Πού πας, περίμενε, μπορεί να σε χρειαστώ. Τουλάχιστον έρχονται όλα. Όχι, δεν θα χρειαστώ. Εδώ τελειώνει ο δρόμος. Και αυτό ανοίγει κάπως. Έλα εδώ εσύ. Μπορείς κάτι να κάνεις εδώ πέρα. Δεν μπορείς, εγώ μπορώ. Μπορώ εγώ. Δεν σε χρειάζομαι. Καθίστε εκεί. Λοιπόν. Α! Α! Οκ. Okay. Λογικά πιάνω από εδώ. Δεν ξέρω τι έκανα. Περίμενε. Ωραία. Αν τραβήξω αυτό, γι' αυτό ήταν αυτό εδώ πέρα ο μοχλός στην αρχή. Και έμεινε πάλι κάποιο πάνω, έτσι δεν είναι? Έμεινε ένα πάνω. Έμεινε ένα πάνω. Ωραία, ελάτε τώρα εδώ μαζί μου. Πόσα πρέπει να μαζέψω? Έχω αφήσει κάποιο. Έλα εδώ, θα δουλέψεις κι εσύ. Σε αυτό το παιχνίδι βασικά είμαστε ο Χίτλερ. Αυτό νομίζω. Μας άφησε αυτό. Ήθελα να δουλέψει από μόνο του, μπράβο. Έλα εδώ κι εσύ. Ωραία, παιχνίδι, φτάνουνε τόσα ή θέλω κι άλλα? Σου έχω βάλει εδώ πέρα ολόκληρη στρατιά. Τι άλλο θες? Οκ, κάνει πράγματα. Τι έχουμε τώρα? Μπορώ να ανέβω κι εγώ εκεί πέρα πάνω, ας πούμε. Θα πάω πάνω. Αυτό πρέπει να κάνω. Πάω πάνω. Εμφανίστηκε για τον ποντίκι. Anyway, ή ήταν τόση ώρα εκεί πέρα. Εσείς είχατε κριντζάρει τη ζωή σας επειδή βλέπατε και τον ποντίκι εκεί πέρα και σας συνοχλούσε. Εγώ δεν το είχα δει. Τέλος πάντων, κάπου πάμε τώρα. Εδώ μπορούσα να ανέβω, οπότε θεωρητικά δεν πάω εκεί πάνω. Αυτή είναι ελευθερία. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Είναι ελευθερία εκεί πάνω. Είμαστε ελεύθεροι επιτέλους. Τα εκμεταλλευτήκαμε αρκετά και πλέον είμαστε ελεύθεροι. Δεν χρειάζεται να το κάνω αυτό. Περίμενε. Όχι, μπράβο, πιάστηκε. Ευτυχώς δεν μπορούσα να ξαναπεριμένω τόσο πολύ να ανέβω πάνω. Λοιπόν, δεν είναι ελευθερία. Α, εσύ τι κάνεις εδώ πέρα? Α, πάει από εδώ. Περίμενε. Ίσως θέλει να μας δείξει την ελευθερία. Η ελευθερία. Ίσως και όχι. Πού πήγε? Περνάω από κάπου που δεν. Α, περνάω από εδώ, οκ. Δεν φαίνονταν σαν να περνάω. Έχει μια μαϊμού εδώ παρόλα αυτά. Εδώ λογικά θα το σπρώχνω και έχει άνοιγμα. Έλα εδώ. Α, είστε πολλά. Πόσα είστε? Δεν μπορώ να τα αγγίξω. Δεν μπορώ να τα αγγίξω. Α, είναι όλα. Ή πολλά, τέλος πάντων. Βοηθήστε. Α, το σήκωσαν. Μόνοι τους. Πραγματικά είμαι ο Χίτλερ σε αυτό το παιχνίδι, γιατί το μόνο που κάνω είναι να τους εκμεταλλεύομαι. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουν. Αλλά εντάξει. Θα μπορούσα να έκανα πάρα πολλά άσχημα αστεία με αυτό το φούρνο. Παρ' όλα αυτά τα κάνω skip όλα τα αστεία. Ωραία. Τι κάνουμε λοιπόν εδώ πέρα, παιδιά μου? Λογικά εγώ ανεβαίνω από εδώ πέρα πάνω. Εντάξει, ανέβηκα. Τώρα. Α, έχει άνοιγμα από εδώ. Άρα σας αφήνω ήσυχους. Κάτσε γιατί γλίστρησα και λίγο. Σας αφήνω ήσυχους, καθίστε εκεί. Κάτι κουνιέται. Δεν ξέρω, έχει πάθει ένα Parkinson γενικά η κάμερα, οπότε δεν ξέρω ακριβώς τι παίζει. Έχασα και λίγο τη φωνή μου, όλα καλά. Μπορείτε τώρα να κάνετε πράγματα για να μην μείνω εδώ για πάντα. Μπράβο. Εξαιρετικά. Α! Εδώ μέσα είναι αυτή η τύπισσα. Αυτή την τύπισσα την είχαμε πολεμήσει στο Little Nightmares, όχι στα DLC. Πιθανότατα αυτή ξέρει την ύπαρξή μας. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι είμαστε εδώ. Λες να πηγαίνει, να είναι στη φάση. Α, επειδή είδαμε πριν τη 6. Ίσως είναι στη φάση που πηγαίνει με τη 6 και γίνεται μετά η μάχη, κάτι τέτοιο παίζει να είναι. Γιατί υπάρχει σκηνή με ασανσέρ στο πρώτο. Και όλα αυτά γίνονται παράλληλα. Πάλι το φοντίκι εμφανίστηκε εδώ πέρα πάνω. Και τελείωσε και αυτό το DLC. Okay, πέρα από το. Α! Όλα αυτά γίνονται παράλληλα και ήμασταν μαζί με τη 6 παράλληλα. Δεν μπορώ να πω τρελάθηκα. Γιατί όλα αυτά τα bugs και γενικότερα το AI που πρέπει να συμμορφωθεί μαζί σου με τα θέλω σου και το εγώ σου. Χαλάει λίγο το immersion του παιχνιδιού, γιατί το παιχνίδι χτίζει ατμόσφαιρα και τα λοιπά, ήχη από εδώ από εκεί και όλα αυτά.
Και μετά έχεις και τα μπαρμπαδελάκια που πηγαίνουν και κολλάνε σε τείχους και τρέχουν για πάντα. Ήτανε ok ως ιδέα το «Α, ξέρεις τι, αυτό το DLC θα έχει τελείως διαφορετικούς μηχανισμούς, θα έχει αυτά τα πράγματα που θα σε βοηθάνε σε όλα τα quest και τα λοιπά», αλλά ένιωσα ότι δεν το είχαν κάνει αρκετά τεστ, γιατί δεν γίνεται να κολλούσαν τόσο πολύ σε μένα, ας πούμε. Πες πάει στο διάολο, αυτό το bug ήμουν άτυχος με την πόρτα που την άνοιξα, έκλεισε και έμεινε μετά για πάντα κλειστή και δεν μπορούσα να περάσω και πρέπει να ξαναπαίξω όλο το DLC από την αρχή. Αλλά αυτό με το AI ήταν αρκετά σπαστικό. Οκ, δεν τρελάθηκα με αυτό το DLC, αλλά προσθέτει τέλος πάντων λίγο παραπάνω πράγματα στην ιστορία και υπάρχει κι άλλο ένα DLC που θα βγει σε κάποια φάση, δεν θα βγει ακόμα. Anyway, αυτό είναι το τελευταίο επεισόδιο, όπως είπα. Δεν έκανα rage quit, τα κατάφερα, το τερμάτισα. Τα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο.